Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλές μας ήρθατε. Μας τα κόστατε να έχουμε πιάσει ψηλή κουβέντα. Η Στέλλα Γερναού το κλείνει κοντά μας με τον ψυχολόγο. Καλώς μας ήρθες, Στέλλα. Καλώς. Τι κάνεις? Απολαμβάνω τη λιακάδα. Αυτό κάνουμε όλοι νομίζω αυτές τις μέρες. Είμαστε πολύ τυχεροί. Μα δεν είναι τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Έχει επανέλθει το χαμόγελο στα χείλη. Το θέμα το ανοίξατε τις προάλλες με τον Στέλιο. Τον φάκελο μονογονεϊκές οικογένειες, τις δυσκολίες και τις προκλήσεις μάλλον που προκύπτουν όταν η δομή της οικογένειας είναι πολύ διαφορετική από αυτή που ήθιστε καθιερωμένα να έχουμε στη χώρα μας. Και που σε λίγο θα πάψει να ήθιστε. Τα στατιστικά δείχνουν ότι η δομή της οικογένειας όπως τη γνωρίζαμε μέχρι τώρα αρχίζει να αλλάζει, όχι αργά-αργά, με αρκετά γρήγορο ρυθμό. Παγκοσμίως, στο δυτικό κόσμο μάλλον, όχι μόνο για την Ελλάδα. Ναι, στο δυτικό κόσμο, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε άλλες υπήρους, σε άλλες περιοχές υπάρχουν και πολύ διαφορετικές δομές. Κοινωνικές, γιατί δεν μπορείς να τις πεις δομές οικογένειας. Είναι ομάδες ενηλίκων που αναθρέφουν ομάδες μικρών παιδιών, άσχετα με το ποιο είναι οι γονείς τους. Και φαντάζομαι, Στέλλα, η τάση και στις χώρες του δυτικού κόσμου και στην Ελλάδα δεν είναι μια οικογένεια που διευρύνεται, είναι μια οικογένεια που συρρυκνώνεται. Ναι. Τα διαζύγια είναι πιο πολλά από τους γάμους πια. Όπως δυστυχώς. Και η επιλογή του να γεννηθεί ένα παιδί χωρίς να υπάρχει απαραίτητα και σύντροφος στη μητέρα. Ναι. Είναι. Δεν θέλω να τις πω νέες τάσεις, ούτε νέες συνήθειες. Είναι νέα δεδομένα στη ζωή μας που καλά θα κάνουμε να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν και να σταματήσουμε να θεωρούμε ότι υπάρχουν απλά στη σφαίρα της φαντασίας κάποιων ανθρώπων. Ας δούμε το φαινόμενο μονογονεϊκές οικογένειες και να εστιάσουμε λίγο στο θέμα διαζύγιο. Όταν το διαζύγιο είναι αυτό που δημιουργεί τη μονογονεϊκή, μια μονογονεϊκή οικογένεια. Μέχρι χθες ήταν μια οικογένεια που είχε και τους δύο γονείς, και τον μπαμπά και τη μαμά, το παιδί ή τα παιδιά. Και όχι ξαφνικά, κάποια στιγμή η οικογένεια μένει με έναν γονιό. Και εδώ πρέπει να γίνει και άλλη μία διάκριση που είναι χαρακτηριστικό των τελευταίων ετών. Διαζύγια να βγαίνουν ενώ το παιδί είναι ακόμα σε κατάσταση κοίησης, έμβριο, ή τους πρώτους μήνες της ζωής του, οπότε έχουμε και πολλές περιπτώσεις διαζυγίων όπου τα παιδιά όμως δεν έχουν βιώσει ποτέ τη συνολική εικόνα της οικογένειας. Δηλαδή ξεκινάνε να έχουν αναμνήσεις και να αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους μέσα στη ζωή, νωρίτερα ακόμα, βιώνοντας την καθημερινότητα με τον ένα γονιό μόνο. Θέλω να ξεκινήσω αυτή την κουβέντα με ένα πολύ απλοϊκό ερώτημα. Υπάρχει σωστή ηλικία για να χωρίσει ένα ζευγάρι? Γιατί ακούμε πολύ ενοχικά να συζητάνε δύο σύντροφοι που δεν τα πάνε καθόλου καλά, που σκοτώνονται και να προβληματίζονται να το κρατήσουμε λίγο για να χωρίσουμε στη σωστή ηλικία για το παιδί. Να μεγαλώσουμε λίγο τα παιδιά. Ναι, υπάρχει σωστή ηλικία? Δεν υπάρχει σωστή ηλικία. Σε κάθε ηλικία υπάρχουν διαφορετικές δυσκολίες σε ένα διαζύγιο. Αυτό που είναι πιο σωστό είναι να μην παρατείνουμε μια κακή καθημερινότητα για το παιδί εφόσον η σχέση δεν είναι καλή. Δηλαδή μερικές φορές πραγματικά δουλεύω με γονείς οι οποίοι προσπαθούν σκληρά για να παραμείνουν μαζί μέχρι να μεγαλώσει το παιδί τους και μετά το παιδί τους έρχεται και μου λέει «Μα δεν χωρίζουν, καλύτερα να ησυχάσουμε όλοι». Γιατί δεν αρκεί, όπως λέω και στους γονείς, δεν αρκεί να κάνεις θυσία να μείνεις. Χρειάζεται να μείνεις και να φτιάξεις μια αληθινή οικογένεια. Μένω απλά μέσα σε ένα σπίτι όπου ο σύντροφος είναι απλά συγκάτοικος ή αντίζηλος, όπως συμβαίνει όταν η καταστάσεις είναι σε ένταση, δεν βοηθάει το παιδί. Το παιδί το βοηθάει αν του δώσουμε μια υγιή, αληθινή δομή οικογένειας μένοντας οι δύο γονείς μαζί. Στέλλα, όταν χωρίζει ένα ζευγάρι, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε είναι ότι χωρίζουν σαν ζευγάρι ο άνδρας και η γυναίκα, αλλά παραμένουν γονείς των παιδιών, μπαμπάς και μαμά. Και είναι, φαντάζομαι, και κάτι που λένε και οι ίδιοι οι γονείς στα παιδιά τους. Αυτό διασφαλίζει στο μυαλό των παιδιών τη συνέχιση της οικογένειας όπως το ξέρουν ή βιώνουν στην πραγματικότητά τους και αντιλαμβάνονται ότι τώρα γίναμε μονογονεϊκή οικογένεια? Αντιλαμβάνονται πλήρως τη διαφορά, ακόμα και αν είναι πολύ μικρά σε ηλικία, και γι' αυτό λέμε ότι πάντα μετά από ένα διαζύγιο έρχεται μια περίοδος πένθους, όπου και τα παιδιά και οι γονείς πενθούν την οικογένεια όπως τη γνώριζαν μέχρι εκείνη τη στιγμή, αντιλαμβανόμενοι ότι περνάνε σε μια νέα δομή, σε μια νέα μορφή οικογένειας. Και μάλιστα τα παιδιά κάνουν και πολύ περισσότερο, πολύ συχνά καιρό να αποδεχτούν αυτή τη διάλυση της οικογένειας. Και γι' αυτό βλέπουμε παιδιά και καμιά φορά και μετά από 1,5 και 2 και 3 χρόνια που έχουν χωρίσει οι γονείς, κατά βάθος να ελπίζουν και να εύχονται να ξαναβρεθούν οι γονείς μεταξύ τους. Και αν οι σχέσεις του μπαμπά και της μαμάς είναι τεταμένες, αν το διαζύγιο γίνεται με καυγάδες, με βρισχές,
με αντιδικίες δικαστικές και τσακωμούς, νομίζω το παιδί ισοπεδώνεται. Τελείως, γιατί καταρχήν ζει μέσα του μια τεράστια αδικία. Γιατί όταν χωρίζουν δύο γονείς λένε στο παιδί μαλώνουμε και θα χωρίσουμε για να μην υπάρχουν πια καυγάδες. Οπότε τα παιδιά συχνά αναρωτιούνται, μα τέλος πάντων εμένα μου διαλύσαν την οικογένεια για να μην καυγαδίζουν και αυτοί εξακολουθούν να καυγαδίζουν. Γιατί το ζω όλο αυτό. Έτσι. Φυσιολογική, ναι, φυσιολογική η ερώτηση. Και το ακόμα χειρότερο, τα παιδιά να υιοθετούν ρόλους ενήλικους, προσπαθώντας να φέρουν την ισορροπία στους δύο γονείς. Δηλαδή, για πες μας το εξής. Ας πούμε, φτάνουμε στο σημείο τα παιδιά να αποκρύπτουν πώς περνάνε με τον ένα γονιό ή με τον άλλο. Γιατί έχουν αντιληφθεί ότι η μαμά σου στεναχωριέται. Ναι, ή θυμώνει, αντιδρά περίεργα όταν μάθει τι έγινε στο άλλο σπίτι και ανάλογα ο μπαμπάς όταν μάθει λεπτομέρειες από την καθημερινή του ζωή. Οπότε προσπαθούν να προστατεύουν ουσιαστικά τον ένα γονιό από τον άλλο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν αυτό το κάνει ένα μικρό παιδί είναι ένα τεράστιο βάρος. Οι πολύ συχνά βρίσκονται στην ανάγκη να απολογηθούν για τους γονείς τους. Μου έχει τύχει παιδάκι 4 χρονών να μου ζητάει συγγνώμη μετά από μια συνάντηση που είχα στο γραφείο με τους γονείς του. Το παιδάκι ήταν στο διπλανό δωμάτιο. Κάποια στιγμή αντιλήφθηκε ότι υπήρχε ένταση. Ένα ζευγάρι που έχουν ιστορικό πολλών καυγάδων. Και μετά, όταν πήγα στο δωμάτιο με το παιδάκι μόνο που δεν έκλαιγε και μου λέγε χίλια συγγνώμη, και μην ακούς τον μπαμπά μου. Λέγε εσύ ναι, και δεν τα εννοεί όσα λέει. 4-4,5 χρόνο παιδάκι. Αυτό το παιδί έτσι. Λίγο δεν βιάστηκε να οριμάσει. Αναγκάστηκε να οριμάσει. Όσο πιο ανώριμοι είναι οι γονείς, τόσο πιο όριμα γίνονται τα παιδιά για να τα βγάλουν πέρα. Στα παιδιά που ο ένας γονιός απουσιάζει, όταν χωρίζει το ζευγάρι, ακόμα και συνεπής να είναι ο. Κυρίως ο μπαμπάς που η μαμά κυρίως αναλαμβάνει την κηδεμονία, την επιμέλεια των παιδιών, αλλά να πούμε ότι στα νέα δεδομένα επίσης υπάρχει και μια αλλαγή στα στατιστικά και σε αυτό και αρκετά συχνότερα ο πατέρας αναλαμβάνει τα παιδιά. Ωραία, ας πούμε ότι το έχει το ένας ή το άλλος γονιός έχουν την επιμέλεια των παιδιών και ο δεύτερος γονιός είναι συνεπής στις υποχρεώσεις, τα βλέπει συγκεκριμένες μέρες την εβδομάδα, τα συγκεκριμένα Σαββατοκύριακα κτλ. Όπως και να έχει όμως, από το παιδί λείπει ο άλλος ο γονιός. Ειδικά αν τον έχει συνηθίσει μέχρι χθες να είναι στο σπίτι. Πώς χειρίζεται ο σταθερός γονιός τις ερωτήσεις του τύπου ή τις εκφράσεις του τύπου «Θα ήθελα να είναι εδώ ο μπαμπάς ή η μαμά», «Γιατί να μην είναι μαζί μας τώρα και ο μπαμπάς ή η μαμά». Που εκφράζουν και το παράπονο, το λέει τι να κάνει όλος ο γονιός εκείνη. Και την επιθυμία του, γιατί τα παιδιά κατά βάθος πάντα έχουν επιθυμία να τα ξαναβρούν οι γονείς τους. Σπάνιες είναι οι περιπτώσεις παιδιών που θα πούνε όχι, δεν θέλω να ξανά είναι μαζί. Συνήθως είναι παιδιά που έχουν βιώσει πάρα πολύ έντονους καυγάδες μεταξύ των γονιών πριν έρθει το διαζύγιο, που ξαλαφρώνουν όταν τελικά φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Στα υπόλοιπα παιδιά, όταν εκφράζουν αυτή το παράπονο, τη δυσαρέσκεια, το πιο σημαντικό από όλα είναι να πούμε καταλαβαίνω πώς νιώθεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινάμε μια τέτοια συζήτηση με την πρόταση «Καταλαβαίνω πώς νιώθεις». Προσπαθώ να καταλάβω πώς νιώθεις, αν δεν νιώθουμε ότι μπορούμε να καταλαβαίνουμε. Και από εκεί και ύστερα να εξηγούμε και πάλι ότι καταλαβαίνω πώς νιώθεις, καταλαβαίνω ότι σου λείπει. Μπορούμε να πούμε και κάτι από εμάς. Θυμάμαι και εγώ όταν ήμουν στην κατασκήνωση που μου λείπανε οι γονείς μου, που δεν τους έβλεπα. Οπότε μπορώ να καταλάβω αυτή την έλλειψη. Όμως κάποια στιγμή θέλεις, μπορούμε να πάρεις τον μπαμπά τηλέφωνο να του μιλήσει, τη μαμά, όποιον γονιώζει μακριά. Και σύντομα θα είναι και η ώρα να τον ξαναδείς. Άλλωστε, σε ζευγάρια που καταφέρουν να έχουν αυτό που λέμε ένα πολιτισμένο διαζύγιο, συχνά το πρόγραμμα επικοινωνίας του παιδιού και με τον άλλο γονιό γίνεται με ένα πολύ απλό και ήρεμο τρόπο. Συχνά τα ζευγάρια μετά που χωρίζουν επιλέγουν να ζήσουν σε κοντινή απόσταση τα δύο σπίτια, έτσι ώστε όταν το παιδί μεγαλώνοντας να έχει τη δυνατότητα να πηγαίνει έρχεται στα δύο σπίτια. Γονείς που έχουν σωστά καλά διαζύγια, πριν ψάξουν για babysitting για το παιδί τους, ο γονιός που το έχει θα ρωτήσει τον άλλο γονιό, οπότε αυξάνει τις ώρες που περνάει με το παιδί. Υπάρχουν αυτό τρόποι. Είναι, υπάρχουν, αλλά αυτά νομίζω είναι, είναι γονείς ψύχρεμοι και ιδανικά και αρκετά από πολιτισμένους γονείς που χώρισαν. Ή και μετά από το πέρασμα χρόνων, διότι οι μεγάλες εντάσεις είναι στα πρώτα χρόνια. Αλλά όταν είναι όλα εν θερμό και όταν βρίζονται με την παραμικρή ευκαιρία και του παιδιού του λείπει είτε ο μπαμπάς είτε η μαμά. Δεν τολμάει να το πει.
Όταν η σχέση και μετά το διαζύγιο είναι εκρηκτική, το παιδί δεν τολμάει και μάλιστα αν βλέπει τους γονείς να είναι θυμωμένοι μεταξύ τους, όταν είναι με τον κάθε γονιό, δείχνει θυμό προς τον άλλο γονιό για να παίρνει το γονιό που είναι μαζί του με το μέρος του. Αν ο ένας γονιός που φύγει δεν είναι συνεπής, ας πούμε είναι ο μπαμπάς του Σαββατοκύριακου ή μπορεί και τις Τετάρτες να βλέπει το παιδί, και ενώ στην αρχή το προγραμματίσει μία-δύο και μετά ρίχνει μαύρη πέτρα, προφασίζεται κάτι ή έχει μια άλλη σχέση ή έχει συνεχώς δουλειά. Μια άλλη οικογένεια. Μια άλλη οικογένεια. Τι γίνεται εκεί? Καταρχήν να πούμε ότι το να έχει ένας άνθρωπος μια άλλη σχέση, μια άλλη οικογένεια, δεν αποκλείει τη δυνατότητα να έχει επαφή και με το παιδί που έχει από τον προηγούμενο γάμο του. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτά είναι ασύμβατα. Από την άλλη πάλι το πιο τραγικό που μπορεί να κάνει ο γονιός που είναι με το παιδί είναι να δώσει μια απάντηση του τύπου «Ναι, είδες, μας παράτησε». Είναι πολύ τραγικό να βάλουμε το παιδί να συνυπάρχει στο ρόλο του γονιού και να είναι και αυτό παρατημένο, άρα να έχει βιώσει απόρριψη από τον άλλο γονιό. Το πιο καλό είναι να προσπαθούμε τουλάχιστον στις πιο μικρές ηλικίες που το παιδί δεν μπορεί πλήρως να αντιληφθεί τι γίνεται, να πούμε ότι ο μπαμπάς ή η μαμά έχουν πάρα πολλές δουλειές, όμως σε σκέφτεται συνέχεια, θα ήθελε να σε βλέπει πιο συχνά όπως και εσύ θα ήθελες και έχει πει και όποτε θέλεις να επικοινωνείς μαζί του τηλεφωνικά. Πολλές είναι και οι περιπτώσεις που δίνουμε οδηγία στο γονιό που έχει μείνει να παίρνει τον άλλο γονιό πρώτος και να λέει στο παιδί «Σε πήρε ο μπαμπάς ή η μαμά που λείπει και σε ψάχνει». Και συχνά πολλοί γονείς λένε σιγά μην του κάνω τη χάρη, ας πούμε, να του ανεβάσω την εικόνα του. Δεν κάνουμε τη χάρη στον πρώην σύντροφο, στο παιδί μας κάνουμε τη χάρη. Να το κάνουμε να νιώθει ότι αξίζει και ότι είναι σημαντικό. Γιατί αν ένα παιδάκι ακούσει ότι το παράτησε και αυτό ο γονιός του, νιώθει ασήμαντο. Αυτό του κοστίζει στην αυτοπεποίθησή του. Ο γονιός μπορεί να μην πάθει τίποτα ο άλλος γονιός. Ακόμα και αν κάποια στιγμή πάει το παιδί και του πει γιατί μας παράτησες, εκείνος έχει κάνει ξανά την οικογένειά του, έχει ξανά καινούργιες σχέσεις. Οπότε το μόνο πλάσμα που βάλετε σε τέτοιες καταστάσεις είναι το ίδιο το παιδί. Τα οποία παιδιά, μέχρι χθες είχαν και τους δύο γονείς μες στο σπίτι, είχαν και τους δύο ρόλους μπροστά τους, του πατέρα και της μητέρας. Ανεξάρτητα πώς βίωναν αυτή την κατάσταση, μπορεί να σφάζονταν οι γονείς, αλλά ήξεραν. Είναι ο μπαμπάς, είναι η μαμά. Μένουν λοιπόν χωρίς τον ένα εκ των δύο σε σταθερή παρουσία μέσα στο σπίτι. Αυτό πώς το χειριζόμαστε? Σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα που το διαζύγιο έχει γίνει ενώ τα παιδιά είναι σχετικά μεγάλα, οπότε έχουν ζήσει τον άλλο ρόλο γονεϊκό και ο γονιός κατοικεί κάπου τριγύρω, οπότε τα βλέπει, έχει επαφή μαζί τους, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη στέρηση αυτού του ρόλου. Μεγάλη στέρηση και έλλειψη σε αυτό το ρόλο υπάρχει σε παιδιά που είτε βίωσαν τη ζωή τους από την αρχή χωρίς τον ένα γονιό στο σπίτι, γιατί οι γονείς είχαν πάρει ένα πολύ νωρίς διαζύγιο, είτε γιατί η μητέρα τους αποφάσισε να έχει ένα παιδί χωρίς να έχει σύντροφο, είτε γιατί ένας πατέρας υιοθέτησε ένα παιδί χωρίς να έχει σύντροφο, είτε γιατί υπάρχει ο θάνατος του γονιού σε πολύ νεαρή ηλικία του παιδιού. Οπότε η ένταση και η δυσκολία σε αυτή την κατάσταση σε σχέση με το γονεϊκό ρόλο είναι όταν ο ρόλος απουσιάζει τελείως από την αρχή. Πώς πρέπει να λειτουργήσει ο γονιός που έχει μείνει πίσω ή το περιβάλλον γενικότερα? Εκεί το πρώτο και σημαντικότερο είναι ότι θα πρέπει να με έναν τρόπο να καταφέρουμε να υποκαταστήσουμε αυτόν τον ρόλο. Πώς το κάνουμε με ένα αυτό, δηλαδή, άτομο του ίδιου φίλου με το γονιό ένα που λείπει. Με άλλον άνθρωπο. Με έναν άλλο Όχι άνθρωπο ο ίδιος του ο γονιός, ίδιου φίλου. Να είναι και μπαμπάς και μαμά. Όχι, δεν γίνεται. Μια γυναίκα δεν μπορεί να παίξει ένα ανδρικό ρόλο γιατί απλούστατα δεν είναι άντρας. Έτσι δεν είναι, δεν μπορεί αν ένας. Αν έχει χαθεί δηλαδή ο μπαμπάς, αν έχει πεθάνει ή αν χώρισαν όταν το παιδί ακόμα ήταν νεογέννητο. Και δεν έχει όμως επαφή με το παιδί. Και δεν έχει επαφή ο μπαμπάς με το παιδί. Για να ή μην... η μαμά, έτσι, γιατί ναι, ξαναλέμε είναι ναι, πολύ αντίστοιχα συχνό. Μπορεί να είναι η μαμά. Πρέπει ένας παππούς, μια γιαγιά, ένας θείος, μια θεία. Προτιμάμε άτομα που να είναι σε λίγο πιο νεαρές ηλικίες για να μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο στο παιδί. Προτιμάμε άτομα που είναι μέσα στη ζωή μας, άρα δεν θα εξαφανιστούν κάποια στιγμή ξαφνικά. Και αυτά τα άτομα πρέπει να έχουν μια σταθερή, μια σταθερή επαφή. Μια σταθερή επικοινωνία με το παιδί. Συνήθως βολεύει να είναι ένα άτομο του συγγενικού περιβάλλοντος, οπότε ούτως ή άλλως η επικοινωνία είναι τακτική, γιατί αυτό εξυπηρετεί περισσότερο το παιδί. Αυτό πάντως που έχει σημασία είναι να εξασφαλίσουμε ένα άτομο που είναι από το ίδιο φύλο με το γονιό που λείπει, για να μπορέσει το παιδί μαζί του να βιώσει όλα αυτά. Γιατί αν θυμάστε καλά, στην πρώτη φάση της ζωής μας ερωτευόμαστε ένα γονιό μας. Ερωτευόμαστε όμως το γονιό του αντίθετου φύλου. Οπότε ένα παιδάκι στη φάση της παιδικής του ηλικίας, ξεκινώντας από την νηπιακή, χρειάζεται να υπάρχει τριγύρω του ένα άτομο
του αντίθετου φίλου από αυτό, εφόσον ο γονιός λείπει, για να μπορέσει να κάνει αυτή την προσκόλληση, αυτή την αρχική προσκόλληση. Οπότε. Ενώ στην εφηβεία από το γονιό του ίδιου φίλου, οπότε από το άτομο του ίδιου φίλου με εμάς, παίρνουμε πληροφορίες και το χρησιμοποιούμε σαν πρότυπο ρόλο. Σημαίνει λοιπόν ότι αν προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ένα άτομο για το παιδί που θα παίξει ένα ρόλο μέσα σε άκρες γονεϊκό, γιατί δεν είναι ακριβώς γονεϊκός αυτός ο ρόλος, όμως θα κάνει τις προσκολλήσεις του απάνω σε αυτό το άτομο, χρειάζεται να ξέρουμε ότι θα είναι ένα άτομο που θα είναι τριγύρω για αρκετά χρόνια. Γι' αυτό το λόγο ένας παππούς ή μια γιαγιά δεν είναι καλή επιλογή, εκτός και αν είναι πάρα πολύ νέοι άνθρωποι. Η απουσία ενός τέτοιου ανθρώπου στη ζωή ενός παιδιού που μεγαλώνει σε μια μονογονεϊκή οικογένεια, τι μπορεί να σημάνει για την εξέλιξη? Αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ το παιδί. Αφενός, αν ας πούμε έχουμε ζήσει σε ένα σπίτι όπου ο γονιός του αντίθετου φίλου λείπει, στην ενήλικη ζωή συχνά ας πούμε γυναίκες που έτυχε να μείνουν ορφανές πάρα πολύ νέες, μικρά παιδάκια από πατέρα, δυσκολεύονται να συνυπάρξουν σε ένα σπίτι με ένα σύντροφο, γιατί τους είναι μια παντελώς ξένη ιστορία το να έχουν έναν άντρα μέσα στο σπίτι, δεν το έχουν συνηθίσει. Για τα παιδιά του ίδιου φίλου σημαίνει κάτι ακόμα περισσότερο, διότι ζώντας τους γονείς μας ενώ μεγαλώνουμε, εσωτερικεύουμε και μέσα μας αυτή τη λειτουργία. Νομίζω ότι όλοι θα παρατηρήσουμε, ακόμα και αν λειτουργούμε τελείως διαφορετικά από τους γονείς μας, τη στιγμή που μπαίνουμε στο ρόλο του γονιού, αντιγράφουμε πολλά πράγματα από το γονιό τον αντίστοιχο με τον οποίο μεγαλώσαμε. Ένα παιδί λοιπόν, ένα αγόρι ας πούμε, που έχει μεγαλώσει χωρίς πατέρα σπίτι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανακαλύψει το ίδιο μετά πώς θα είναι πατέρας στα δικά του τα παιδιά. Δεν έχει καταγραφές μέσα. Ναι, δεν έχει πληροφορίες, δεν έχει εμπειρίες, οπότε πολύ συχνά βρισκόμαστε στη θέση να πρέπει να εκπαιδεύσουμε αυτό το άτομο για να γίνει γονιός με τη σειρά του. Και αν είναι εν ζωή ο γονιός και είτε επειδή έχει μία σχέση που δεν του επιτρέπει να βλέπει τα παιδιά που είχε από το γάμο του, είτε για δεν μπορώ να μπω στο κεφάλι ενός ανθρώπου που δεν θέλει να έχει επαφή με τα δικά του τα παιδιά γιατί ο γάμος του κάποια στιγμή τελείωσε, πώς θα του το εξηγήσουμε να καταλάβει ότι είναι σημαντικό η παρουσία του, η επαφή του, το νιάξιμό του και η ευθύνη του στο φινάλι για αυτά τα παιδιά που έφερε στη ζωή? Καταρχήν θα σας πω μια πικρή αλήθεια, αλλά που είναι αλήθεια. Είναι πολύ ελάχιστες οι περιπτώσεις που ένας γονιός από μόνος του επιλέγει να πάψει να έχει επαφή με το παιδί του, και συνήθως κοιτάμε για γονείς που έχουν διάφορες διαταραχές, είτε στην προσωπικότητά τους, είτε κάποια ψυχιατρικά προβλήματα οι άνθρωποι. Συνήθως αυτό το απέχω πλέον από το παιδί μου χτίζεται μέσα από τη διαμάχη των δύο γονιών, όπου ο ένας δεν δίνει το παιδί στον άλλο, όπου απειλεί ότι αν δεν δώσεις αυτό, αν δεν κάνεις εκείνο, δεν παίρνεις το παιδί. Κάποια στιγμή και ο άλλος γονιός πεσμώνει και πάβει να βλέπει το παιδί, αλλά είναι τελικά μια διαμάχη των γονιών. Και πάντα την πληρώνει το παιδί, αλλά σπάνια ένας γονιός θα επιλέξει να μην βλέπει το παιδί του. Τώρα σε μια τέτοια περίπτωση μπορούμε να πούμε μερικά πράγματα για να κρατήσουμε λίγο πιο καλά το ηθικό του παιδιού όσο είναι σε παιδική ηλικία. Όμως το παιδί περνώντας την προεφηβεία και στην εφηβεία μπορεί να δει και να κρίνει. Στις περιπτώσεις λοιπόν αυτές που το παιδί λοιπόν αρχίζει να κάνει τέτοιου τύπου ερωτήσεις, το σημαντικότερο που χρειάζεται να του περάσουμε σαν μήνυμα είναι ότι ο πατέρας του δεν απέχει από τη ζωή του γιατί το θεωρεί ασήμαντο, αλλά γιατί έχουν συμβεί άλλα μεγάλα γεγονότα που δεν περνάει από το χέρι του με έναν τρόπο ακριβώς να μπορεί να τον δει. Και επίσης είναι σημαντικό από μία ηλικία και μετά να πούμε ότι αυτό σου λέω γιατί αυτό φαντάζομαι εγώ ότι μπορεί να συμβαίνει, αλλά σίγουρα μεγαλώνοντας θα μπορέσεις να κάνεις εσύ μια συζήτηση με το γονιό σου και να τα συζητήσετε μεταξύ σας. Από ένα σημείο και μετά, παρόλο που στην παιδική ηλικία προσπαθούμε να κρατάμε ψηλά και τον άλλο ρόλο του άλλου γονιού, από ένα σημείο και μετά δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι λέμε ψέματα, ότι δεν έχουν βάση αυτά που λέμε και μετά δεν εμπιστεύονται ούτε εμάς. Εάν το υπόλοιπο οικογενειακό περιβάλλον δεν είναι τόσο πολιτισμένο και κατηγορεί το γονιό που απουσιάζει από το σπίτι, γίνεται και από τις δύο πλευρές αυτό, νομίζω είναι λίγο πώς το λένε, βγαλμένο από τη ζωή αυτό, από την ελληνική πραγματικότητα. Όπου πάει το παιδί, ακούει τα εξαμάξη για τον άλλο γονιό. Αυτό ο γονιός πώς θα το χειριστεί? Καλό είναι όταν μπορεί πάρουμε να κλείσει όλα αυτά τα στόματα, φαντάζομαι. Όταν πάρουμε είδηση ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει, κάνουμε μία συζήτηση λεπτομερή με τους ενήλικες. Να αφήνουμε μετά πάλι μια-δυο φορές το παιδί να δούμε αν έχουν καταλάβει, και σε περίπτωση που δούμε ότι δεν καταλαβαίνουμε, φροντίζουμε στις επισκέψεις του παιδιού σε αυτό το περιβάλλον να είμαστε παρόντες. Είναι σημαντικό, μας το λέει συνεχώς, αλλά το τονίζω γιατί ακούω τέτοιες ιστορίες παντού γύρω μας.
να είναι μετά από ένα διαζύγιο τέτοια η ένταση που δηλητηριάζει είτε ο ένας γονιός τον άλλον στα μάτια του παιδιού, ή τα οικογενειακά, ή τα συμπεθέρια κτλ. Πόσο κακό κάνει, πόσο πληγώνεται, πόσο κουρελιάζουμε την ψυχή των παιδιών μας. Σωστή λέξη χρησιμοποίησες, κουρελιάζεται η ψυχή των παιδιών με όλο αυτό και όχι μόνο η ψυχή, η αυτοεικόνα τους, η αυτοπεποίθησή τους, η εμπιστοσύνη στους άλλους ανθρώπους, όλα αυτά κουρελιάζονται. Οπότε ο άλλος γονιός σαφώς δεν παθαίνει κάτι επειδή τον κατηγορήσαμε. Έτσι. Το παιδί όμως βλάπτεται και ζημιώνεται πάρα πολύ από μια τέτοιου τύπου συμπεριφορά των ενηλίκων. Και εκεί είναι η μεγάλη ζημιά, γιατί πολλοί λένε ότι αυτό είναι ένα παιδί με προβλήματα, γιατί είναι ένα παιδί από διαζύγιο. Δεν έχουν προβλήματα όλα τα παιδιά από τα διαζύγια, έχουν προβλήματα τα παιδιά από τα κακά διαζύγια. Έτσι. Σαφώς όλοι πενθούμε όταν υπάρξει ένα διαζύγιο, αλλά πολύ συχνά μπροστά σε ένα κακό γάμο είναι πολύ προτιμότερο ένα καλό διαζύγιο. Το λες και το ξαναλες αυτό. Ναι, ναι, και είναι σημαντικό και αυτό να το θυμόμαστε. Και να δούμε και την παράμετρο που το παιδί μεγαλώνει, είτε με τον μπαμπά είτε με τη μαμά. Και κάποια στιγμή αναζητά ένα νέο μπαμπά ή μια νέα μαμά. Και το ζητάει από το γονιό αυτό. Ναι. Θέλω ένα μπαμπά ή μια μαμά στο σπίτι. Βρες έναν ή μία. Αυτό τα παιδιά πάλι, το λένε συνήθως στις ταινίες το βλέπουμε. Αυτό δεν ξέρω στην πραγματικότητα. Όχι, συμβαίνει στην πραγματικότητα, κατά κόρον συμβαίνει. Όμως όχι σε παιδιά που είναι από ένα διαζύγιο έχοντας ζήσει με τους δύο γονείς και με τον ένα γονιό παρόντα. Αυτό το ζητάνε συνήθως παιδιά που έχουν μείνει ορφανά πολύ νωρίς. Δεν έχουν ζήσει καθόλου τον μπαμπά. Ναι, όπου ο μπαμπάς χώρισε πολύ νωρίς και άλλαξε πόλη και δεν έχει καμία επαφή μαζί τους ή για τον οποιονδήποτε λόγο. Σε τέτοιες περιπτώσεις που δεν έχουν γνωρίσει τον άλλο γονιό, ζητάνε ένα νέο γονιό. Τον έχουν γνωρίσει, ζητάνε να ξαναπάρει ο γονιός πίσω το γονιό που ήδη έχουν γνωρίσει. Το παίρνουμε στα σοβαρά αυτό, αυτή την... Εκφράζει μια ανάγκη, μια αληθινή ανάγκη. Και ναι, σίγουρα μπορεί να μπορούμε να βρούμε κατά παραγγελία ένα άλλο γονιό, αλλά μας δίνει σίγουρα το μήνυμα ότι χρειάζεται να εξασφαλίσουμε ένα ανάλογο ρόλο στο παιδί μας. Άρα αυτό το πρότυπο που λέγαμε του ίδιου του αντίθετου φύλου, ανάλογα με το ποιος γονιός λείπει. Θέλω να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτές τις ουσιαστικές συζητήσεις. Θα συναντηθούμε μετά από 15 μέρες. Να έχεις ένα καλό απόγευμα. Και εσύ καλά.